μασία συμφωνία και λιγότερο από το 50 στην Βουλή. Ε, κύριε Σαραντάκο, ο στόχος της κυβέρνησης, δεδηλωμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι η Συμφωνία των Πρεσπών να αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή να λάβει 151 ψήφους και πάνω. 151 ψήφους και πάνω. Α, νομίζω ότι ο κύριος ε, Θοδωράκης βρίσκεται σε μια αρκετά δύσκολη πολιτική θέση. Η εκτίμησή μου είναι ότι με βάση τα όσα έχουν ε, Υποθεί δημόσια αυτόν τον ένα χρόνο που η Συμφωνία των Πρεσπών ή, εν πάση περιπτώσει, η διαπραγμάτευση για την ονομασία τη γειτονική χώρα και στη συνέχεια η Συμφωνία των Πρεσπών βρίσκονται στο, στην κορυφή, αν θέλετε, τη ημερήσια διάταξη, δείχνουν ότι για τον κύριο Θεοδωράκη αυτό ήταν και πιθανότατα εξακολουθεί να είναι ένα ταυτωτικό ζήτημα. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Θοδωράκη με αιτία την συμφωνία με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ε, αποχώρησε από το Κινάλ, καθώς το Κινάλ δεν δεχόταν να υποστηρίξει mm. αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία την οποία πήρε, πήρε, πήρε η ελληνική αυτή κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια, νομίζω, εσύ. θα σας πω το εξής. Με αυτή την έννοια, ε, έχω την εκτίμηση ότι ε, ο κύριος Θεοδωράκης ε, θα πρέπει να ε, ε, αλλάξει απολύτως ε, όλα όσα έλεγε ένα χρόνο, Χωρί να έχει κάποια ιδιαίτερη εξήγηση γι' αυτό, με την έννοια ότι δεν μπορούν να μπαίνουν στη ζυγαριά οι τρέχουσε πολιτικέ συγκρούσει τη συγκυρία με μια συμφωνία, με μια συμφωνία η οποία α, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι να επιλύει μια ιστορική εκκρεμότητα 30 ετών. Ντάξει. Θέλω να σα πω όμω και κάτι. Αυτό που λένε στο ποτάμι είναι ότι η κίνηση με το Δανέλη ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Από την πλευρά τη κυβέρνηση, του πήρατε ο, ο, έναν βουλευτή. Νομίζω ότι. Με συγχωρείτε, η Νέα Δημοκρατία από το ποτάμι, εξ όσων γνωρίζω, έχει πάρει τρει βουλευτέ. <laughs> αλλά, αλλά εδώ δεν μιλάμε. αλλά εδώ δεν μιλάμε Τανέλη και δεν εξελέγησαν με το ποτάμι. Ναι, όχι, είχαν εξερτοποιηθεί Η εντάξει, κυρία Μάρκο και ο κύριο Τανέλη. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι είναι διαφορετική φύση η μετακίνηση, αν θέλετε, τη λέει Το ποτάμι είναι κάτι κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου, το ποτάμι και ο κύριο Θεοδωράκη σε αυτή την περίπτωση έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εγώ θα σα πω το εξή. Ο Πρωθυπουργό έθεσε πριν από λίγε ημέρε ένα πολιτικό δίλεμα σε όλου του βουλευτέ του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είπε δηλαδή ότι εφόσον ο κύριο Καμένο απέσυρε τη στήριξή του από την κυβέρνηση, θα πρέπει να λάβει εντολή για να ολοκληρώσει το έργο τη κυβέρνηση, και αυτή την εντολή θα μπορούσε να τη λάβει μόνο εφόσον έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά θα πηγαίναμε σε συντεταγμένε πρόορε εκλογέ. Με αυτή την έννοια, ο κ. Δανέλη εκτίμησε τα δεδομένα, ο ίδιος δήλωσε ότι γι' αυτόν η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα ζήτημα κορυφαία σημασίας Εντάξει. και γι' αυτό το λόγο, α, χωρίς να αλλάξει την πολιτική του θέση, α, με την έννοια ότι ξέρετε ότι ο κ. Δανέλης εδώ και αρκετό καιρό είχε πει ότι α, θα δώσει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση, καθώς θεωρεί ότι είναι κορυφαία σημασία στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών και γι' αυτό το λόγο Προχώρησε σε αυτή την πολιτική κίνηση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι μια πολιτική κίνηση ευθύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν να συμψηφίζονται δύο εντελώ διαφορετικά ζητήματα. Δηλαδή, οι ε, τρέχουσε πολιτικέ ε, συγκρούσει με ένα ζήτημα το οποίο mm. για τον κύριο Θεοδωράκη, είναι ζήτημα πολιτική ταυτότητα. Ο ίδιο ο κύριο Θεοδωράκη είπε του ότι πάντως, δεν, δεν μπορεί η στάση του ναι. να έτερο προσδιοριστεί στο συγκεκριμένο Εάν ζήτημα. αυτό το που έχουμε και με Για κύριος... την αποχή, ακούστε λίγο. Σα διευκολύνει, εσά. Περνάει συμφωνία κάτω εμένα από 151. Γνώμη Αν πάει σε απολύτω. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι ο κύριο Στοδωράκη θα έχει χρόνο και στο ποτάμι να ξανασυζητήσουν, να ξανασκεφτούν α, την πολιτική του θέση. Δεν έχουμε μέχρι στιγμή κάποια επίσημη δήλωση αλλαγή στάση. Δημιουργεί ε, πολιτικό, έχω την πρόβλημα εσάς πολιτικό. Πολιτικό. πολιτικό πρόβλημα σε εσά αυτό. Πολιτικό πρόβλημα. Ξέρω θα σας ότι περνάει σας και με 120. Πολιτικό πρόβλημα δημιουργεί ο κύριο Στοδωράκη, ο οποίο αναγκάζεται μετά από έναν ολόκληρο χρόνο για λόγους τους οποίους ο ίδιος θα πρέπει να εξηγήσει και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι πιστική. Η γνώμη μου είναι ότι πιθανόν αυτό να σχετίζεται με μια προσπάθεια την οποία γίνεται να προξενηθεί ζημιά στην κυβέρνηση θα πρέπει λοιπόν να εξηγήσει του λόγου για τη δική του αλλαγή στάση. Από τη δικιά μα μεριά δεν έχουμε καμία αλλαγή στάση. Και δεν θέμα εγώ εγώ, ούτε προξενείτε ξενείται στην πραγματικότητα εγώ, ζημιά επιμένω, να περάσει με 146-147. Εγώ, εγώ επιμένω να σα λέω ότι ο στόχο τη κυβέρνηση είναι η συμφωνία των Πρεσπών να περάσει με 151 ψήφου. Από εκεί και πέρα τεχνικά αυτό δεν απαιτείται. Ε, ωστόσο, έχω την εκτίμηση ότι μέχρι να έρθει η συμφωνία των Πρεσπών ε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε δημόσια Πότε για τι θέσει του καθενό. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα τη φορά. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το Ελληνικό Κοινοβούλιο συζητά ψήφο εμπιστοσύνη, την οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργό. Εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα, ο Πρωθυπουργό θα αποφασίσει για τον συγκεκριμένο χρόνο τη κατάθεση συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προσδιορίσω μια δεν συγκεκριμένη αργήσω, ημερομηνία, δε αλλά δεν, την δεν έχω την εκτίμηση ότι θα αργήσει. <συγλώδη> Γιατί χθε στη Βουλή, σα λέω σε όλου του διαδρόμου, συζητιόταν ότι μπορεί να έρθει ή την Παρασκευή ή την Σους Δευτέρα. Στου διαδρόμου τη Βουλή, κύριε Χασαπόπουλη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, συζητιόνται πάρα πολλά πράγματα, το 90% <συγλώδη> των <συγλώδη> οποίων δεν έχουν και ιδιαίτερη βάση. Ε, εγώ ήθελα να ρωτήσω, να πάμε στην. αφού λύσαμε το θέμα με την πρόταση με, το, με τι Πέσπε. Έχετε δεχθεί κριτική και χθε από τον αρχηγό τη Αντιπολίτευση και από άλλα κόμματα ότι. Βρήκατε μια νέα πλειοψηφία στην πορεία. Δηλαδή, αλλού ξεκινήσατε με τον κύριο Καμένο, έφυγε ο κύριο Καμένο, Βρίσκεται διάφορου βουλευτέ, ανεξάρτητου και μη, και προχωρείτε με αυτό. Αυτό τεχνικά, όπω είπατε και πριν προηγουμένω, δεν σα δημιουργεί πρόβλημα. Πολιτικά, είναι σωστό, δηλαδή στη μέση, στο τέλο τη θητεία σα, χρονικά, να αλλάζετε παρτενέρ. Θα σα πω το εξή. Καταρχήν, δεν, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση αυτή δεν έχει παρτενέρ. Προχωρά με ένα συγκεκριμένο Είχα πολιτικό... Είχα τον κύριο Καμίνον, ο παρτενέρ ε, 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 αυτό σα Ο η κυβέρνηση αυτή προχωρά με ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο και με συγκεκριμένα πολιτικά επίδικα κάθε φορά. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό επίδικο είναι να ολοκληρωθεί το έργο αυτής της κυβέρνησης το οποίο έχει σαφή χαρακτηριστικά υπέρ τη κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή να προχωρήσουμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού, να επιλύσουμε την ιστορική εκκρεμότητα με την Εκκλησία, έτσι ώστε να εξορθολογιστούν οι σχέσει, να προχωρήσουμε στην ελάφρυνση όλων όσων έχουν λήξει πρόθεσμα χρέη, να προχωρήσουμε στον νόμο για την προστασία τη πρώτη κατοικία, να ολοκληρώσουμε την κορυφαία μεταρρύθμιση τη συνταγματική αναθεώρηση. Πράγμα το οποίο συγκροτεί ένα σαφέ πολιτικό σχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι βρίσκει τη στήριξη από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Με αυτή την Αυτά, έννοια, αυτό το η κυβέρνηση που έχετε αυτή, εσείς. Η κυβέρνηση αυτή δεν πορεύεται με ευκαιριακέ συμμαχίε, πορεύεται με την δυνατότητά τη να αποσπά εντό του Κοινοβουλίου συνενέσει στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλειών και συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων. Πού είναι ακριβώ το πρόβλημα σε σχέση uh, και με, την, uh, με τα όσα αρίζει το Σύνταγμα, αλλά και με τα όσα ορίζει η πολιτική ηθική. Εμείς uh, δεν προχωράμε ζητώντας uh, τους uh, 151 βουλευτές uh, απλώς και μόνο για να ολοκληρώσουμε τη θητεία μας, αλλά για να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες. Άρα, πού είναι το πρόβλημα. Ξέρετε πού είναι το πρόβλημα και, θα, και ήθελα σε αυτή την ώρα να σας κάνω. Με αυτου του βουλευτε που ήρθαν τώρα, αυτοί οι έξι βουλευτε εάν έρθουν το βράδυ, ε, δεν έρθουν και ας πούμε και τώρα. Θέλω Οι πέντε από σημείς... αυτού στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή εδώ και πάρα ναι, πολύ καιρό. Υπάρχει αλλά ήταν κόμμα. Τώρα, ήταν ανέλεγχο. Δεν ήρθαν ήταν τώρα δεν ήρθαν τώρα. Έρθαν η κυρία πω... Κουντουρά που Όλους έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο κύριος Ζουράρη, ο οποίος έχει δηλώσει εδώ και ένα χρόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταψηφίσει ποτέ. Ως, ε, με συγχωρείτε, είναι συνεργαζόμενο με του Ανέλων, ο κ. Ζουράκη. Ο Μαριστόπλο και κουντουρά. Σα ξαναλέω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι βουλευτέ εδώ και ένα χρόνο έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν αυτήν την κυβέρνηση. Επομένω, για ποιο λόγο θεωρείτε ότι εδώ έχουμε μια νέα ευκαιριακή πλειοψηφία, Εγώ αυτό που θα ήθελα να σα ρωτήσω είναι με όλου αυτού τώρα του έξι, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε συζητήσει το πλαίσιο στο οποίο θα φέρετε. Μετά την ψήφο εμπιστοσύνη και μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιο και να πει ο Παπαχυστόπουλο ή η Κουντουρά ή ο Ζουράρη ότι δεν συμφωνώ εγώ με τον διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία. Το δεν συμφωνώ ας πούμε, πλαίσιο, με την συνταγματική αναθεώρηση. Πλαίσιο, δεν είναι μια ευκαιριακή συμφωνία το πλαίσιο, αυτή. η κύριε Χασαπόπουλε, είναι δεδομένο και δημόσια γνωστό. Το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργό το το και στη συνέντευξή του, αλλά πολύ περισσότερο το ανακοίνωσε χθε με την εισαγωγική του ομιλία την ομιλία η οποία, την εναρκτήρια ομιλία τη διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνη. Επομένω, η ψήφο εμπιστοσύνη δεν είναι απλώ και μόνο στο ναι. πρόσωπο του Πρωθυπουργού ή στην κυβέρνηση. Είναι η ψηφος ψήφο εμπιστοσύνη είναι ψήφο εμπιστοσύνη σε εσύ, ένα θα δεδομένο θα πολιτικό πλαίσιο. Η Υπουργέ μου θα συμφωνήσετε ότι είναι τερόκλητο. Τι σχέση έχει τώρα ο Δανέλη με τον Παπαχριστόπουλο ή ο Δανέλη με τον Ζουράρι. Αυτό, αυτό, τώρα μου λέτε, λέτε, αυτό τώρα, που μου λέτε, αυτό το εξή παράδοξο. Η σχέση των βουλευτών δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά αντίθετα συγκροτείται στο αν και κατά πόσο συμφωνούν ή δεν συμφωνούν σε ένα δεδομένο πολιτικό σχέδιο. Έτσι, συγκρο... <Κι> Έτσι ορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των βουλευτών που στηρίζουν μια κυβέρνηση <Κι> με την εμπιστοσύνη του. <Κι> ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι η σχέση των φιλελεύθερων τη Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη είναι πιο στενή, Είναι πιο στενή αυτή η πολιτική σχέση. Ο δεν νομίζω ότι οι κύριοι Βορρήδε έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτό δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Ε, δεν ε και σημαίνει, το και γεωργία, νέχεια, και σημαίνει και κάποτε εσείς. είχαν εκλεγεί με το Λάο και στη συνέχεια. Και κάποτε είχαν εκλεγεί με το Λάο και στη συνέχεια μεταπίδησαν στη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω αν σα προβληματίζει το γεγονό ότι ο κ. Καμένο λίγα 24 λίγε ώρε μάλλον μετά την αποχώρηση από την κυβέρνηση ξεκίνησε ήδη κάποιε βολέ κατά προσώπων και κατά θεσμών. Δηλαδή είδα μια αιχμή κατά του πρόεδρου τη Βουλή του κ. Βούτσι. Ε, πιστεύετε ότι αυτό το διαζύγιο δεν έχουμε δει ακόμα όλη τη διάσταση. Ο κ. Καμένο αρχίζει πια και επιτίθεται Εγώ... σε πρόσωπα. Uh, Δεν λέω και την κυρία Κουντουκακή, όσο και τον πρόεδρο τη Βουλή. Ο πρόεδρο τη Βουλή ε, έχει ένα τέτοιο πολιτικό εκτόπισμα που το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται από τη δική μου μεριά είναι. Δεν σα ζητώ ε, να διαφημίσετε τον πρόεδρο ε, Βουλή. <laughs> είναι σεβαστό από όλου μα ο πρόεδρο τη Βουλή. Ο Νίκο Κουντουκακή είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που με μια πορεία 40 ετών, τιμάει τη και την αριστερά και τιμάει και το ελληνικό κοινοβούλιο με τον τρόπο αυτό. με τον οποίο τοποθετείται και με τον τρόπο το με τον, τον οποίο διευθύνει. Εγώ αυτό που θέλω να Καμένο. πω είναι το εξής. Έχω την εκτίμηση ότι δεν χρειάζονται τέτοιου τύπου συγκρούσεις και κριτικές. Από εκεί και πέρα ο κύριος Καμένος έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική, έχει το δικαίωμα να διαφωνεί, έχει το δικαίωμα να έχει τις πολιτικές του, πολιτικές του απόψεις και αντιρρήσεις. Εμείς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στην ομιλία του, και τιμάμε και σεβόμαστε την τετράχρονη συνεργασία μας, η οποία κατά τη γνώμη μου είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ήταν μια συνεργασία που οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίου και έχει βάλει τα βασικά θεμέλια για την ασυγκρότηση τη ελληνική κοινωνία. Σε αυτή και, και, και εκεί θέλω να μείνω. Σα είπα ότι θεωρώ ότι δεν είναι μια κριτική η οποία χρειάζεται ή η οποία α, αυτή τη στιγμή προσφέρει κάτι στο δημόσιο λόγο. Ναι. Εχθέ έγινε και πολύ εντελώ μια που είμαστε σε αυτό το θέμα για το πώ έγινε η παράδοση παραλαβή στο Υπουργείο Άμυνα. Υπήρχαμε και εμεί, δεχτήκαμε εδώ πολλά τηλεφωνία στα social media, τα είδατε κι εσεί. Ότι πολλά έξοδα, ρε παιδί μου, για μια τέτοια παράδοση παραλαβή. Πετάξανε αεροπλάνα, πήγανε με τα ελικόπτερα. Γενικώ. Εντάξει, αυτό ήταν, ε, είναι μια επιλογή η οποία πράγματι θα μπορούσε να είναι και α, λιγότερο, αν θέλετε, θορυβόντη. Αλλά... Ναι. Εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα το τελευταίο διάστημα. Ε, Υπάρχουν αφίσες αφήσει σε πολλέ περιοχέ τη Βόρειο Ελλάδο με τι φωτογραφίε βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε φωτογραφία και του κ. Θοδωράκη Σαλονίκη πριν που συνδεθήκαμε. Υπήρξαν και συλλήψει, το μεταδώσαμε ω τελευταία εξέλιξη, συλλήψει ανθρώπων που έβαλαν τι αφήσει. Ήθελα να σα ρωτήσω, Προφανώ φαντάζομαι το καταδικάζετε. Αν πιστεύετε ότι αυτό είναι οργανωμένο πολιτικό σχέδιο. ή είναι κάποιοι γραφικοί τύποι. Δεν, πάνουν... δεν είναι καθόλου γραφικοί, κύριε Σάρα. Πείτε μου την απάντηση. Η πειάς. γνώμη μου είναι ότι. Κοιτάξτε, χθε. Χθέσω... Και αν ξέρετε και ποιο είναι πίσω από αυτό, Εχθέσω, ο κ. Μητσοτάκη έδωσε το στίγμα α, της, α, του τρόπου με τον οποίο θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία στο εξή να αντιπολιτεύεται. Η ομιλία του ήταν ένα κολλάζ από ύβρι, απειλέ, παραδοξολογίε. Σενάρια συνωμοσία, ακροδεξιέ ατάκε. Δεν υπήρχε ούτε υποψία επιχειρήματος στην πολιτική του ομιλία. Ένα κολλά στην πραγματικότητα από παραπολιτικά σχόλια, τα οποία διαβάζουμε συνήθω στον κίνδυνο τύπο. Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Ντσουτάκη αυτό το οποίο κάνει είναι να προσφέρει νομιμοποίηση σε τέτοιου τύπου ακροδεξιές πρακτικές, τις οποίες πρέπει να σας επισημάνω κιόλα ότι χθε αρνήθηκε να καταδικάσει, σε αντίθεση με την κυρία Μπακογιάννη, η οποία και προς τιμήν τη της έκανε δήλωση καταδίκης αυτού του τύπου των πρακτικών. Ο κ. Νητσοτάκης είναι δεδομένο ότι το τελευταίο έτος φλερτάρει και φλερτάρει στενά με ακροδεξιές ομάδες, με ακροδεξιά πολιτικά αντανακλαστικά και στο δικό του κόμμα, και ο λόγο είναι διότι έχει γίνει στην πραγματικότητα καθοδηγούμενο από την ακροδεξιά ομάδα των κυρίο Σαμαρά, Βορίδη και Γεωργιάδη. Επομένω, ανεξαρτήτω του ποιο τα οργανώνει αυτά, και είδαμε, είδαμε είδε το φω τη δημοσιότητας, ότι ήταν στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ένα από τα. Ένα κορυφαίο στέλεχο, ένα γραμματέα το, το μεγάλη τοπική το το οργάνωση, ο οποίο μοίραζε στο κοινό τα τηλέφωνα ε, βουλευτών που σκοπεύουν να στηρίξουν την κυβέρνηση στην ψήφα λοιπόν. ε, ε, ε. για να του στέλνουν μηνύματα και μάλιστα απειλητικά. Άρα λοιπόν, εγώ δικαιούμαι να υποθέσω ότι το σχέδιο αυτό, σε κάθε περίπτωση, έχει την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν είναι οργανωμένο από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ειδικά αν το δείτε με αυτό που σας... μαζί με αυτό το οποίο σας έλεγα προηγουμένως. Την... Κατά τη γνώμη μου, θλιβερή και ντροπιαστική ομιλία την οποία έκανε χθε ο κ. Μητσοτάκη. Όχι, κάποιο δεν έκανε πολιτική κριτική όμω. Δεν, δεν έκανε καμία πολιτική κριτική. Να έκανε να παραπολιτική, κριτική. Το έκανε το παραπολιτική κριτική. Μάλιστα. Δεν καταδίκασε αυτού του τύπου τι πρακτικέ και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι να καλύπτει τέτοιου είδους παρακρατικές μεθόδους. Υπουργέ, πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο τη εκπομπή. Ε, εγώ θα ε, βρω την ευκαιρία να σα ρωτήσω και για αυτό το πρωτοσέλιδο του Έθνους που πέρα από την πολιτική έχει να κάνει με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το υπερταμείο ζητά πάλι όλα τα μνημεία. Μια σύντομη απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε, από τη μεριά του Υπουργείου Πολιτισμού έχει γίνει σαφές ότι όσα μνημεία σχετίζονται, όσα μάλλον από τα α, ακίνητα σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά με βάση και τις διατάξεις του νόμου, δεν μπορούν να περάσουν το υποταμείο. Επομένως, νομίζω ότι αυτή είναι και η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Και θα τον παλέψετε μέχρι τέλος με τους θεσμού. Κύριε Υπουργέ, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλή να να σήμερα στο Open. Νομίζω κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίε και κύριοι, μετά όσα είπε ο κ. Τζανακόπουλο, φτάσαμε στο